Μια που έχω να μεταφέρω, εγώ κύριε και κύριοι, είναι ότι οι δράστες φαίνεται να ήταν τρία πρόσωπα. Ένας ανέμενε στο αυτοκίνητο, άλλος κατέβηκε κάτω κρατώντας πιστόλι και το τρίτο πρόσωπο κρατώντας ρόπαλο. Χτύπησαν τον υπάλληλο της χρηματαποστολής φαίνεται με το όπλο στο κεφάλι. Ακολούθως πήραν τα χρήματα, είτε με το ρόπαλο στο κεφάλι, φέρει τραύμα ο άνθρωπος και διακομίστηκε μέσα στον χώρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και λίγη ώρα αργότερα ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες, που εκτιμάται πως είναι αυτό των δραστών. Τώρα όσον αφορά το ποσό, φαίνεται να είναι μεγάλο το ποσό που κατάφεραν και απέσπασαν οι δράστες, χωρίς ωστόσο ακόμη να ξέρουμε το ακριβές ποσό. Γίνεται αναφορά για 100 περίπου χιλιάδες. Πολύ μεγάλο. Αν ισχύει, είναι βεβαίως και είναι μεγάλο ποσό, Λουκά. Επίσης, εκεί το σημείο στο οποίο βρίσκεται η υπεραγορά είναι, ας πούμε, πολύ σύχναστο, είναι κεντρικό σημείο. Είναι μια τεράστια υπεραγορά, η οποία βρίσκεται στο ύψωνα, στην είσοδο στο πίσω μέρος που είναι χώρος στάθμευσης. Και μόνο από την εικόνα τώρα που αντικρίζουμε τα αυτοκίνητα, μιλάμε για περίπου 80% αυτοκίνητα. Σκεφτείτε πόσο κόσμο είχε μέσα. Βέβαια, μέρα μεσημέρι λοιπόν υπήρχε κίνηση. Με παιδιά τώρα βλέπω οικογένειες με παιδιά να βγαίνουν από την υπεραγορά. Δηλαδή, τι να πω. Μάλιστα. Είναι αποθράσινση των εγκληματικών στοιχείων που προφανώς γνώριζαν που χτυπούσαν. Αν ισχύει το ποσό που μας έχει αναφέρει, δεν ξέρω αν ήταν εις πράξεις της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν... Και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια. Ήξεραν προφανώς που χτυπούσαν. Άρα ο τραυματίας είναι ο υπάλληλος της χρηματαποστολής. Δεν είναι βαριά τραυματισμένος εξ όσων γνωρίζεις. Έχει πάει στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Έχει χτυπηθεί στο κεφάλι με το ρόπαλο, λένε οι πληροφορίες. Ευελπιστούμε πως δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει κίνδυνο στην υγεία του. Ωστόσο, ένα χτύπημα στο κεφάλι. Βέβαια. Είναι. Σε θέτει σε κίνδυνο. Άρα, τρία πρόσωπα. Ο ένας με πιστόλι, ο άλλος με ρόπαλο. Χτυπήθηκε μάλλον με το ρόπαλο υπάλληλος της χρηματαποστολής. Έχουν φύγει με λία περίπου, λένε οι πρώτες πληροφορίες, 100.000 ευρώ και λίγο αργότερα αυτοκίνητο που εικάζεται ότι είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη της ληστείας. Έχει παραδοθεί στις φλόγες σε κοντινή περιοχή. Σε κοντινή περιοχή, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σάβα μου έχουν αναφέρει, στον αυτοκινητόδρομο, εκεί κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα θα γίνουν και δηλώσεις από την αστυνομία. Λουκάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια και στην εκπομπή αλλά και στα δελτία μας θα έχουμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Ανδρέου.